Τώρα, κύριε Δημιώτη, πριν πάμε να δούμε, γιατί οι δημοσκοπήσεις που γίνονται αυτό το διάστημα έχουν μια μεγαλύτερη αξία. Πλησιάζουμε στις κάλπες. Συμφωνώ. Άρα ο κόσμος αρχίζει και τοποθετείται. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η λεγόμενη γκρίζα ζώνη έχει αρχίσει και απομειώνει τα ποσοστά της. Δεν απομειώνει. Ή τοποθετούνται πιο εύκολα. Η Άλκο έχει 12,4 και η Opinion έχει 10,6. Λοιπόν, είναι πολύ ψηλά ποσοστά αυτά. Ωραία. Να κάνουμε κάτι. Θα δούμε τις τελευταίες 8. Μάλιστα. Με τις διαφορές τους. Ναι. Με τις διαφορές τους, έτσι ώστε να έχουμε μια συνολική εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων και να σχολιάσουμε τα ποσοστά, γιατί οι διαφορές αυτές τροφοδοτούν και μια συζήτηση. Μια αμφισβήτηση από την αξιωματική αντιπολίτευση που λέει ότι υπάρχει μια βουβή οργή στο κοινό, στον κόσμο και θα εκφραστεί στις κάλπες, αλλά και μια απάντηση από την κυβέρνηση που λέει ότι δεν μπορεί 4 χρόνια μετά, λίγο πριν τις εκλογές, όλες οι δημοσκοπήσεις να είναι ή πειραγμένες ή να κάνουν λάθος. Να τα δούμε τα στοιχεία, πρόθεση ψήφου. Εδώ είναι ο μέσος όρος των 8 δημοσκοπικών εταιριών από τον Ιανουάριο μέχρι τον Φεβρουάριο αυτού του έτους, του καινούργιου έτους. Είναι στις 6,5 μονάδες ο μέσος όρος της διαφοράς, με 30,9 η Νέα Δημοκρατία, 24,4 ο ΣΥΡΙΖΑ, 10,4 το ΠΑΣΟΚ, 5,3 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 3,7 η Ελληνική Λύση, 2,8 Μέρα 25, 2,6 οι Έλληνες, 4,5 η Λυπή, γκρίζα ζώνη 15,4%. Αυτός είναι ο μέσος όρος των 8 δημοσκοπικών εταιριών. Πάμε να δούμε τώρα μια εταιρεία και θα δείτε πρόθεση ψήφου ανά εταιρεία. Εδώ η Άλκο 28,6, με συγχωρείτε, 22,2, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ 9,9 ΠΑΣΟΚ, GPO 33,6 Νέα Δημοκρατία, 26,3 ΣΥΡΙΖΑ, 9,7 GPO, 32,6 25,2 9,8 Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα από τη ΜΑΡΚ, 28,7 21,7 και 9,7 Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα από τη Μέτρων Ανάλυσης, 30,2 Νέα Δημοκρατία, 24,3 ΣΥΡΙΖΑ, 10,5 ΠΑΣΟΚ από την MRB, 31 Νέα Δημοκρατία, 26 ΣΥΡΙΖΑ, 9% ΠΑΣΟΚ από την ΠΡΟΡΑΤΑ, 32% Νέα Δημοκρατία, 25 ΣΥΡΙΖΑ, 10,5 η ΠΑΛΣ, 30,8 Νέα Δημοκρατία, 24,7, 13,9 είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που δίνουν στο ΠΑΣΟΚ οι 8 δημοσκοπήσεις, και αυτό δίνεται αποτυπώνεται από την ΡΑΣ, στη δημοσκόπηση της ΡΑΣ. Να δούμε και τα υπόλοιπα κόμματα πολύ γρήγορα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,1 στην ΑΛΚΟ, Ελληνική Λύση 4,1 και Μέρα 25 στο 3, 6,4 Κομμουνιστικό Κόμμα, 3,2 Ελληνική Λύση, 2,3 Μέρα 25 στην GPO, 5,3 Κομμουνιστικό Κόμμα, 3,8 Ελληνική Λύση, 2,8 Μέρα 25 στη ΜΑΡΚ, 4,7 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 3,5 Ελληνική Λύση, 2,8 Μέτρων Ανάλυσης, 5% Κομμουνιστικό Κόμμα, 4,4 Ελληνική Λύση, 2,9 Μέρα 25 στην MRB. Είναι μέσα έξω στη Βουλή το Μέρα 25 σε όλες τις δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες 8 τουλάχιστον. 5% Κομμουνιστικό Κόμμα, 4,4 Ελληνική Λύση, 2,9 το Μέρα 25 στην MRB. 4,5 Κομμουνιστικό Κόμμα, 3,5 Ελληνική Λύση, 3 Μέρα 25 στην ΠΡΟΡΑΤΑ. 5,5, 3,5, 2,5 κουκουέ Ελληνική Λύση, Μέρα 25 αντίστοιχα στην ΠΑΛΣ, 6,1, 3,3, 3,1 στη ΡΑΣ είναι τα ποσοστά. Άρα λοιπόν, αυτές είναι οι 8 τελευταίες δημοσκοπήσεις Γενάρη-Φλεβάρη, λίγο πριν δηλαδή ανακοινωθούν επίσημα οι εκλογές. Πάμε να το συζητήσουμε, να το αξιολογήσουμε και να το αποτιμήσουμε, γιατί αυτό δίνει μια συνολική εικόνα, έχω την αίσθηση. Η μόνη συνολική εικόνα που δίνει, ναι, είναι η σχετική θέση, όχι τα νούμερα. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να έχει. Πρώτα-πρώτα, είναι υποεκτιμημένα όλα αυτά τα νούμερα, διότι περιλαμβάνουν αυτό που ονομάζουν γκρίζα ζώνη και είναι 15,4%, τα άκυρα και λευκά για την αποχή και τα. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος. Λάθος, γιατί? Λάθος. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση το βράδυ των εκλογών να δούμε αυτόν τον πίνακα. Ο πίνακας πρέπει τα κόμματα που θα είναι
που θα έχουν ψήφους να αθρίζουν στο 100. Να αθρίζουν στο 100. Λοιπόν, άρα, όταν έχεις σε 15,4, που σου λέει η γκρίζα ζώνη, αυτά τα νούμερα είναι λάθος. 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση να δει. Το 30,9 είναι. Δηλαδή, έπρεπε τουλάχιστον να πάρουμε. Υποεκτιμημένο δηλαδή. Είναι υποεκτιμημένο. Και για το δεύτερο για όλους. Και για όλους είναι. Για όλους είναι. Άρα λοιπόν, έτσι όπως είναι δομημένες και έχει γίνει η κατανομή, αδικείται και το πρώτο κόμμα και όλα, το δεύτερο κόμμα. Α σα δώσω ένα παράδειγμα. Πάμε σε ένα παράδειγμα. Λοιπόν, έχω εδώ την ΑΛΚΟ, η οποία συνήθως υποεκτιμά την Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Λοιπόν, με κατανομή των εγκύρων έχει 32,1 την Νέα Δημοκρατία και 25,1 και έχει 12,4 αναποφάσεις τους. Mm-hmm. Εάν κατανίμησε αυτό το 12,4, το 32,1 γίνεται 36,64. Πώς γίνεται? Γιατί πρέπει το 12%... Ναι. Είναι μεν αυθαίρετο, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει 12% αναποφάσιστες στις εκλογές. Ναι, δεν θα εμφανιστούν. Ναι, ναι. Εάν δεν ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι, πάλι τα υπόλοιπα ποσοστά πρέπει να αθροίζουν στα 100. Ναι, δηλαδή, εγώ σας λέω και να μην πάνε να ψηφίσουν. Ναι, ναι. Πάλι θα ανέβουν τα ποσοστά. Πάλι θα ανέβουν τα ποσοστά, γιατί δεν αθροίζουν στο 100. Πρέπει τα κόμματα όλα... Γι' αυτό και σας λέω είναι λάθος, να αθροίζουν στο 100. Αυτό είναι το πράγμα που θα δούμε το βράδυ. Αυτό το αποτέλεσμα θα μας ανακοινώσει. Ναι. Αλλά επί την ευκαιρία τώρα, μου δίνεται μια τέτοια... Δεν ξέρω αν το ξέρει ο πολλής κόσμος. 8 η ώρα θα έχουμε εκτίμηση και 9 η ώρα θα έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Θα έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Τελικό αποτέλεσμα. Το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλες τις προηγούμενες εκλογές είχε δοκιμάσει την μετάδοση την οποία την ξεκινήσαμε από το 9, αν δεν απατώμε, το Secure Result Transmission, SRT, ναι. Και αγόρασε, προμηθεύτηκε ταπλέτες για όλα τα εκλογικά τμήματα. Δηλαδή, ο δικαστικός αντιπρόσωπος... Άρα η ενσωμάτωση θα γίνεται με φοβερή ταχύτητα. Από τη στιγμή που περνά το αποτέλεσμα σε κάθε εκλογικό τμήμα, θα φαίνεται είναι στο κατευθείαν. Μήπως φτιάχνουμε μεγάλο καλάθι και μείνει άδειο. Όχι. Θα έχουμε 9 η ώρα αποτέλεσμα. 9 η ώρα θα έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι θα έχουμε και τους σταυρούς πολύ γρήγορα. Άρα η εκλογική βραδιά θα τελειώσει κατά τις 12. Όχι. Δηλαδή. Η εκλογική βραδιά. Γιατί καταμέτρηση σταυρού. Θα πάει στους σταυρούς. Δηλαδή. Η βραδιά όσον αφορά τα κόμματα θα τελειώσει νωρίς. Προσωπικές αγωνίες. Και μετά θα υπάρξουν οι προσωπικές αγωνίες, τις οποίες δεν τις είχαμε στις προηγούμενες εκλογές, γιατί οι σταυροί ήταν την άλλη μέρα. Τώρα θα έχουμε και σταυρούς αργά, 11, 12 η ώρα. Τώρα βέβαια οι συζητήσεις στα στούντιο θα κρατήσουν μέχρι πρωίες, για τον απλούς από τον λόγο ότι είναι απλή αναλογική. Λοιπόν. Οπότε θα συζητάμε με άλλους όρους. Σωστά. Είναι απλή αναλογική και επόμενες εκλογές, όπως όλα δείχνουν. Εγώ έχω κάνει όλες μου τις αναγωγές. Όλες τις αναγωγές από τις... Και σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ και Μέρα 25 με την προϋπόθεση ότι και οι τρεις θα τα βρίσκανε. Ναι. Δηλαδή, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Εδώ να το δούμε έτσι όπως βλέπουμε και την κάρτα. Μαριάννα, αυτό που λέει ο Ανδρέας ο Δημιώτης έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι μία από τις κεντρικές συζητήσεις αυτών των ημερών. Η κυβέρνηση των ηττημένων, ο κ. Κουρνέζης το έχει περιγράψει αλλιώς. Λέει, παιδιά, αν έχουμε διαφορά 1,5-2%. Τι τίτλος κι αυτός. Ναι, ναι. Κυβέρνηση των ηττημένων, δηλαδή. Σωστά. Μία που το λες. Και μόνο που το λες είναι. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ναι. Εδώ ποιος, λοιπόν το σκέφτηκε έχουμε 24,4% με βάση το μέσο όρο που προκύπτει, ναι, από τις 8 τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έχουμε 24,4% ΣΥΡΙΖΑ. 10,4% θα μας κάνει ένα 34,8. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν δίνει. Και πάμε πια στο Μέρα 25. Που λέμε ότι πιάνει το 3. Λέμε ας πούμε ότι πιάνει το 3. 3. Ναι, ναι. Αυτό μας κάνει ένα 37,8%. Θέλει, τα νούμερα είναι πολύ απλά για να τα λέμε στον κόσμο. Θέλει το άθροισμα των κομμάτων, είτε ηττημένων είτε νικητών, ναι, με την απλή αναλογική 46,5, ναι, και οι υπόλοιποι που είναι κάτω από 30% να είναι 8%. Αν είναι κακώς δίνεται η συζήτηση. Αν είναι 6%, ναι, ναι, ούτε και με το 46,5 φτιάχνουν. Μάλιστα. Και υπάρχει και ένα... Άρα υπάρχει εδώ... Ένα λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει μία
πολύ κρίσιμη ερώτηση, την οποία δεν την έχει κάνει κανείς. Εγώ σας λέω ότι βγαίνει 151. Είναι βέβαιο ότι όλοι οι βουλευτές θα πάνε σε αυτό το σωστά. σχήμα. Σωστά. Λοιπόν, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα, αυτό είναι ένα το οποίο δεν το έχει κάνει κανένας αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, άρα έτσι, λοιπόν, εδώ για να κλείσουμε σιγά σιγά. Το 46 πάντως εγώ δεν το ήξερα και το 46,5 κρατάω. 46,5 και 8% εκτός. 8% εκτός. Δύο παράμετροι. Αυτό το κάνει σχεδόν απίθανο. Ναι, γιατί ως αριθμητικό δεδομένο. Εάν δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω από 30, το κάνει απίθανο. Άρα, λοιπόν, αν ο ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο... δεν είναι πάνω από 30. Σωστά. Σωστά. Άρα, λοιπόν, περισσότερο αυτή η συζήτηση γίνεται για να διαμορφώσει, να προβάλλει μια προοπτική προοδευτικής διακυβέρνησης. Εντάξει, και μισό, να απομειώσει μισό, τις προοπτικές. Τώρα, μην αδικούμε τους πολιτικούς συντάκτες και τους συναδέλφους μας. Θεωρητικά, ναι, το να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω από το 30%, το θεωρούν και στην Κουμουνδούρου λογικό, διότι 31,9 ήταν στις εκλογές του 19. Εγώ κατά συνέπεια, λέω, καταλάβω το σενάριο αυτό. Κλείσουμε, ότι δεν μπορεί να είναι κάτω από αυτό το ποσοστό. Μάλιστα, για να δούμε. Εγώ θέλω να κάνω μια τελευταία παρατήρηση. Κακή παρατήρηση. Όχι, είναι πολύ καλή παρατήρηση. Στην Opinion, ναι, κάνανε και μια δεύτερη ερώτηση, η οποία έλεγε ότι αν τυχόν δεν προκύψει κυβέρνηση από την απλή αναλογική, τι θα ψηφίσετε. Ναι, ναι. Τα νούμερα αυτά είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι άλλα νούμερα. Δηλαδή, μάλιστα, αυτό είναι... Πρώτη προς δεύτερη γυρία. Η επιβεβαίωση της παροιμίας του ότι όποιος κάβει το λάκκο πέφτει μέσα ο ίδιος. Δηλαδή, μιλάς για την απλή αναλογική. Μετά την απλή αναλογική θα έχει συντριβεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.